ενέργεια ποινικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας για τους επικίνδυνους ελιγμούς του οδηγού του Γερανοφόρου στην καρδιά της πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της χθεσινής διαδήλωσης. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αν έχουν τελεστεί από τον αστυνομικό τα εξής αδικήματα: διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, απόπειρα ή και τετελεσμένη και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Οι επικίνδυνοι ελιγμοί του οδηγού έχουν προκαλέσει πολύ αρνητική εντύπωση, παραλίγο να κοστίσουν ανθρώπινες ζωές. Όπως αποκαλύπτει το Star, ο αστυνομικός ισχυρίζεται σε συναδέλφους του ότι... Αν σταματούσα θα δεχόμουν επίθεση, δεν θα έβγαινα ζωντανός. Φοβήθηκα, δεν είχα άλλη επιλογή. Ιδίο περιστατικό βίωσα λίγα λεπτά πριν, Ακαδημίας και Ομήρου. Προσπαθούσαν να μου σπάσουν τα τζάμια και να μου πετάξουν μολότοφ και καπνογόνα. Έβλεπα τα χέρια τους, μου φώναζαν εδώ θα καεί ζωντανός. Έβαλα σιρήνα και κινήθηκα προς την Ακαδημίας για να απεγκλωβιστώ. Ακαδημίας και Αμερικής δέχομαι τη δεύτερη επίθεση. Δεν είδα τον πολίτη πίσω από τον κάδο, καθώς δέχτηκα πρώτα επίθεση από τα δεξιά και ύστερα από τα αριστερά. Ενδεχομένως, μέσα στο πανικό του να πάτησε γκάζι. Πράγμα το οποίο δεν έπρεπε να το κάνει. Αλλά όμως, σε κάθε περίπτωση, έπρεπε να συνεχίσει την πορεία του για να κάνει διαφυγή από το σημείο, έτσι ώστε να μην εγκλωβιστεί. Να δούμε όμως ποιος βρίσκεται πίσω από το τιμόνι του Γερανοφόρου. Πρόκειται για τον αστυνομικό μεταρχικά ΧΠΗ. Δεν είναι καθόλου άπειρος, υπηρετεί πάνω από 10 χρόνια. Είναι αστυνομικός στην υποδιεύθυνση Τροχιάς Αθηνών. Η ελληνική αστυνομία διεξάγει ΕΔΕ για το περιστατικό, ενώ ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος ζήτησε πλήρη και τάχιστη διαλεύκανση. Η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας κινείται σε τρεις άξονες. Πρώτον, ήταν ξαφνική και απρόκλητη επίθεση. Λάμβανε ενημέρωση από τον ασύρματο. Θα έπρεπε να κόψει ταχύτητα. Χρειάζεται έρευνα για να διαπιστώσει την ταχύτητα και τον τρόπο που διακινδύνευσε ζωές ανθρώπων. Χρειάζεται έρευνα για τις διαρροές ψεμάτων για τον λόγο που βρέθηκε μέσα στους διαδηλωτές στο Γερανοφόρο όχημα. Κύριε Θεοδωρικάκο, ποιος ο λόγος που δεν έχετε θέσει ακόμη σε διαθεσιμότητα τον οδηγό του Γερανοφόρου οχήματος? Αργά χθες το βράδυ, διαρροές από την ελληνική αστυνομία ανέφεραν ότι το Γερανοφόρο κινούνταν προς το υπηρεσιακό όχημα της Όλγας Γεροβασίλη, που είχε δεχθεί επίθεση, όπως βλέπετε στα αποκλειστικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε το Σταρ. Η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε μιλώντας για ψεύδι. Ουδέποτε το προσωρινός σταθμευμένο όχημα ασφαλείας μου ακινητοποιήθηκε, αλλά μάλιστα αποχώρησε από το σημείο αυτοκινούμενο και μάλιστα νωρίτερα. Από πότε για ένα τζάμι χρειάζεται γερανός?